Να πω μια καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Να πω είναι μεγάλη χαρά να σας γνωρίζω έναν προς ένα και μία προς μία και προφανώς το ίδιο θα γίνεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα όσο επιτρέπει ο χρόνος, αλλά δίνοντας την αξία και της συνεργασίας και της αποδοτικότητας την οποία θέλουμε όλοι μαζί να καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον ενωμένα και σε απόλυτο βαθμό έχοντας τους πολίτες απέναντί μας, πρόσωπο με πρόσωπο, ο καθένας με τον ρόλο που διαδραματίζει. Έχετε μια υψηλή θέση ως διευθυντές, προφανώς στη μεγαλύτερη αυτοδιοικητική δομή της χώρας, που είναι η Περιφέρεια Αττικής. Ξέρω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ αγώνα και θα τον κάνουμε για να σηκώσουμε το ανάστημα που επιβάλλεται να έχει η Περιφέρεια Αττικής. Είναι αλήθεια ότι όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος ευχαριστώ για την παρουσίαση, αλλά και τους σημαντικούς συνεργάτες μου, οι οποίοι αποτελούν τη δύναμη πυρός και τους ανθρώπους που θα βοηθήσουν το δικό σας έργο, και η κυρία Αγγελοπούλη εδώ, η οποία, όπως είναι γνωστό, έχει θητεύσει χρόνια και στην πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση με επιτυχία, στο Περιστέρι, και ο κύριος Αγγελόπουλος συμπτωματικά σήμερα από την προηγούμενη σύσκεψη είναι του κεντρικού τομέα. Μην τον δείχνω τον κύριο, μην τον... Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι, χαρά μας είναι η παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Και ο δάσκαλος, ο Μπάμπης, ο Αλεξανδράτος, ο οποίος και εκείνος είναι πολύ γνώστη σε πολλά ζητήματα που άπτονται της κοινωνίας, προφανώς και στο επίπεδο της παιδείας, και η νεαρότερη, θα έλεγα, εξημών, αλλά και της παράταξής μας, η Μαρία Ζέρβα, η οποία ως επιστήμονα, αλλά και ως ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας, το οποίο θα πρέπει να βρει και τη δική του περπατησιά, βρίσκεται κοντά μας και μας θύμισε και αυτή με την παρουσία της σήμερα. Όπως είπα, σήμερα δεν είναι το τέλος μιας διαδικασίας, είναι η αρχή μιας διαδικασίας. Να σας πω ότι και εγώ έχω θητεύσει 22 χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, αρκετά χρόνια ως δήμαρχος, αλλά και 30 χρόνια βρίσκομαι στο τιμόνι πολλών διοικητικών αρμοδιοτήτων, πέραν της επιστημονικής μου ιδιότητος, την οποία ευδοκίμως θεωρώ εκ των αποτελεσμάτων. Έχω τελέσει από το 87 που πήρα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Άρα είμαστε άνθρωποι που έχουμε κολλήσει ένσημα και άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για τον πολίτη, για τις κοινωνίες μας, για την Αττική μας, για την Ελλάδα μας. Και δεν με ενδιαφέρει μα καθόλου από πού ξεκίνησε κάποιος, ποια είναι η αφετηρία του, ποιος τον έβαλε εδώ ή ποιος τον διόρισε ή ό,τι άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει σήμερα να ξεκινήσουμε μία λευκή κόλλα στην οποία ο καθένας μας θα δείξει ότι θα κάνουμε το καλύτερο όχι για τον πατούλη, για τον πολίτη. Και επαναλαμβάνω ότι σε αυτό θα είμαστε αρρωγοί και στο να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ό,τι κακώς υπάρχει και δεν είναι καλά σχεδιασμένο, αλλά και ό,τι καλώς γίνεται να το κάνουμε ακόμα καλύτερο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί σας, διότι κακά τα ψέματα, εμείς ό,τι και να αποφασίσουμε σχετίζεται με το τι κάνει το έμψυχο δυναμικό μας. Αντιλαμβάνεστε ότι προερχόμουν και εγώ από ένα δήμο με πάρα πολλούς εργαζόμενους, ίσως πολύ περισσότερους από ό,τι θα έπρεπε εκ του πληθυσμού και πολύ χρεωμένο, και θεωρώ ότι τον παραδώσαμε όπως έπρεπε, με ευχαριστημένους και τους εργαζόμενους και τους πολίτες. Άρα αυτή είναι η διάθεσή μας προφανώς τώρα στο μεγάλο εγχείρημα της περιφερίας. Προφανώς ο δυτικός τομέας της Αθήνας μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, διότι ξέρουμε ότι έχει μία πυκνοδομημένη γενικότερα κοινωνία, η οποία όμως τις περισσότερες φορές και ισοτίμως
με τις άλλες περιοχές δεν έχει τα πλεονεκτήματα. Παρά το τι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα βελτίωσης της ζωής με εμπνευσμένους δημάρχους ή άλλους αυτοδιοικητικούς ή γενικότερα όλων αυτών των οποίων μπορεί να έχουν γίνει στην τελευταία δεκαετία. Θεωρούμε ότι έχουμε να κάνουμε αρκετά βήματα μπροστά, μπορούμε να τα κάνουμε και θα τα κάνουμε. Δεν ήρθα για να κάνω πολιτική επιφάνειας, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και όλη η εμπειρία η οποία τουλάχιστον και εγώ και οι συνεργάτες μου, αφήνοντας το παιδί μας και την οικογένειά μας και την επιστήμη μας ακόμα, την οποία αγαπάμε, δεν θα τη θυσιάσουμε όλα αυτά που προφανώς έχουμε αφήσει, για να κάνουμε εδώ απλώς μια επιφανειακή επισκόπηση, για να πούμε πολύ ωραίος ο τίτλος, τι ωραίοι που είμαστε, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Νομίζω ο καλύτερος τίτλος είναι η αξιοπρέπεια και η εμπιστοσύνη που μπορεί να σου δώσει ο πολίτης και το καλημέρα που στο λέει με ευγνωμοσύνη ή με αγάπη τουλάχιστον. Υπό αυτή την έννοια και θα ήθελα, ξεκινώντας εδώ εκ δεξιών, να κάνουμε μία μικρή παρουσίαση δύο πραγμάτων, του έργου αλλά και των προβλημάτων επισκοπικά. Προφανώς στο επόμενο διάστημα και ο Αντιπεριφερειάρχης και οι άνθρωποι οι οποίοι εδώ είναι του τομέα θα είναι μια ομάδα ομοιογενής για να βοηθήσουν όλοι εσάς και τελικά όλοι μαζί τον πολίτη. Αυτή είναι η διαδικασία. Τα γραφεία προφανώς όλων είναι και θα είναι ανοιχτά και το δικό μου όταν και όσο μπορώ, διότι δεν σας κρύβω, ακόμα και εδώ ερχόμενος, όλοι οι ραντεβού ζητούν. Το αντιλαμβάνομαι, πάνω απ' όλα πρέπει να αυτοοργανωθούμε για να γίνουμε επιτελικότεροι και να είμαστε και πολλαπλασιαστικότεροι των έργων μας. Άρα τώρα χρειάζεται μία εσωστρέφεια με την έννοια της οργάνωσης για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι αποδοτικοί, καταγράφοντας τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει είτε εμείς να τα λύσουμε εσωτερικά ή να τα μοιραστούμε με την νομοθετική εκτελεστική εξουσία για να δούμε πώς ακριβώς εμείς είμαστε και πώς θα θέλαμε ή πρέπει να είμαστε. Πολλά πράγματα δεν εξαρτώνται από εμάς αυτό το τραπέζι, αλλά καλό είναι να λέμε τα ίδια πράγματα εφόσον είναι αληθινά για να μπορέσουμε να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση για να γίνουν και τελικά αποτελεσματικότεροι οι δικοί μας λόγοι και η δική σας άποψη.